του Σαββάτου επί της Ερυθρούς στο ύψος του πάρκινγκ, στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη, σημειώθηκε καραμπόλα τριών αυτοκινήτων χωρίς τραυματίες και μόνο υλικές ζημιές. Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην πυροσβεστική Καβάλας, καθώς λίγο έλειψε για να τυλιχτεί στις Φλόγες, γνωστή καφετέρια που βρίσκεται στην περιοχή της Παναγίας. Η πυρκαγιά πιθανότητα ξεκίνησε από τη Σόμπα, η οποία και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κατάστημα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, 20χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή οχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί για ταχύ αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή την 22 του 2019 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα προκειμένου να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα ΙΑΣΜΟΥ Ροδόπης.